Από την Παρασκευή ως και την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί αθλητικός αγώνας Αλίας Κυπρίνου στην τεχνητή λίμνη Πολυφίτου. Τον αγώνα διοργανώνουν αθλητική σύλλογη της περιοχής Κοζάνης. Πραγματικά αυτή τη χρονιά ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, όπως και σε όλες τις αθλητικές οργανώσεις. Με συντονισμένες προσπάθειες, με αγάπη για αυτό που κάνουμε, μπορέσαμε και διοργανώσαμε μαζί με τον PFC κοινότητα Ιάννης έναν αγώνα ψαρέματος Κυπρίνου. Με αρκετά καλές συμμετοχές, παρόλο που είναι δύσκολη εποχή, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας που προκύπτουν από τις εντολές του ΕΟΔΗ. Ομολογουμένως περιμέναμε πάρα πολύ καιρό, όμως με συντονισμένες προσπάθειες καταφέραμε και εξασφαλίσαμε αυτή την πολυπόθετη άδεια για τα μέλη μας. Και πιστεύουμε να διοργανώσουμε έναν καλό αγώνα. Τώρα, πώς θα διασφαλίσετε ότι θα γίνει με ασφάλεια ο αγώνας αυτός, με ασφάλεια του συμμετέχοντα? Η Ομοσπονδία μας, η ΟΗΔΑ, έχει εκδώσει υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία θα τηρηθούν απαρέγκλιτα. Κάθε αθλητής που θα συμμετέχει στον αγώνα αυτό οφείλει να προσκομίσει αρνητικό μοριακό ή rapid test μέχρι αύριο το βράδυ στο Σύλλογο και ο Σύλλογος θα υποβάλει όλα αυτά στην Ομοσπονδία. Χωρίς αυτά, δηλαδή αν υπάρξει αθλητής ο οποίος δεν προσκομίσει αρνητικό τεστ, δεν μπορεί να συμμετέχει στον αγώνα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο αγώνας θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό αθλητικής αλίας της Ομοσπονδίας. Έχουμε συμμετοχές από Γιαννιτσά, Καρδίτσα, Γιάννενα, Φλόρινα, Καστοριά, από όλη τη Δυτική Μακεδονία αλλά και από άλλες όμορες περιοχές. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αθλητικές εκδηλώσεις όπως αυτή προωθούν και το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι. Ο αγώνας θα φιλοξενήσει 70-80 ανθρώπους την Παρασκευή μέχρι το Σάββατο. Πολλοί από αυτούς, αλλά και άλλοι, συνεχίζουν να επισκέπτονται τη λίμνη Πολυφίτου, το συγκεκριμένο σημείο ή και άλλα σημεία της, και εξασκούν την αεραστεχνική τους αλία.